Κυριακή 28 Ιουνίου 2020, το πρωινό μα vlog. Φοράω ένα φουλάρι από αυτά που έχει κάνει δώρο η μάνα μου, που και αυτή τη το έχει κάνει δώρο ο πατέρα μου. Ε, γιατί έχω βρει ότι είναι ωραία λύση για τα μαλλιά όταν δεν είναι και κτενισμένα στην τρίχα να τα καλύπτει με ένα φουλάρι ή ένα μαντίλι. Έκανα καφέ, κάντε κι εσεί καφέ για να μιλήσουμε για ένα θέμα πολύ ενδιαφέρον. Μπορείτε να πατήσετε παύση στο βίντεο, να φτιάξετε καφέ και να έρθετε, αλλά ήδη στις 11 το πρωί μπορεί να έχετε τον καφέ σας έτοιμο. Το θέμα για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα είναι πώς προσέχω τις λεπτομέρειες στην κοινή ζωή για να μην βρίσκομαι προεκπλήξεων. Μια φίλη σχολίασε κάτω από ένα βίντεο τις τελευταίες μέρες «Θε κλαμουγιά σου, ζω μια τοξικότητα που δεν μπορώ να πάρω πια ικανοποίηση». Καταλαβαίνω ότι εννοείς ότι έχεις βιώσει τοξικά συναισθήματα, έχεις βιώσει τοξική κατάσταση στο περιβάλλον σου και το δεν μπορείς πια να πάρεις ικανοποίηση μου παραπέμπει σε ένα από τα συμπτώματα της κατάθλιψης που είναι η ανιδονία, ότι δεν μπορείς να ευχαριστηθείς από τίποτα. Δεν λέω ότι έχεις κατάθλιψη, απλώς λέω ότι το να μην μπορούμε να πάρουμε ευχαρίστηση είναι ένδειξη ότι είμαστε πολύ θλιμμένοι. Προσπαθώ να συνέλθω από αποκαλύψεις όσον αφορά την προηγούμενη ζωή μου. Ο σύντροφο μου τα τελευταία χρόνια έκανε μια ζωή που δεν μπορούσα να φανταστώ. Τη μαθαίνω τώρα. Μου τα λένε τώρα όλοι αφού χάθηκε. Δεν είχα καταλάβει τίποτα. Νιώθω εντελώ αφελή που δεν κατάλαβα. Κάνε μια αναφορά πώ να προσέχουν οι άνθρωποι και τη πιο μικρή λεπτομέρεια στην κοινή ζωή του, πράγμα που δεν έκανα εγώ, μήπω έτσι αποφύγουν τι αποκαλύψει όταν είναι πολύ αργά. Καταρχά, φίλοι, θέλω να σου δηλώσω την αγάπη μου, τη συμπαράστασή μου και την κατανόηση μου για αυτή την πολύ δύσκολη φάση που περνάς. Πρέπει να είναι πάρα πολύ δύσκολο, πολύ ταπεινωτικό, μειωτικό, ειδικά αυτό που έρχονται οι άλλοι τώρα εκ των υστέρων, μετά το πανηγύρι και σου αποκαλύπτουν πράγματα που συνέβαιναν προφανώς πίσω από την πλάτη σου, όσο ήσουν με αυτόν τον άνθρωπο, εγώ στη θέση σου θα αμφισβητούσα και λίγο τα κίνητρά του. Δεν γνωρίζω ποιοι είναι, αν είναι φίλοι σου, φίλε σου, συγγενεί σου. Ε, εγώ θα ήθελα να έρθουν να μου τα πούν όταν ήμουν σε εκείνη την κατάσταση. Φυσικά μπορεί και εσύ να μην ήθελε να, μην να σε Δεν ξέρω, να μην, να μην σταθώ σε αυτό. Απλώ σου λέω: Προσπάθησε λίγο να σκεφτεί ποια αν μπορεί να είναι τα κίνητρά του. Γιατί αυτό που σου συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν φτάνει που βιώνει χωρισμό λες ότι έχει εξαφανιστεί ο πρώην σου, άρα σε χώρισε ξαφνικά και δεν είναι και εκεί, είτε μέσω τηλεφώνου είτε μέσω μηνυμάτων για να ανταλλάξετε κουβέντε, να, 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 έχετε ένα closure, ένα κλείσιμο αυτής της σχέσης. Είναι τον ghosting στο χωρισμό, είναι πολύ άσχημο πράγμα. Χωρίζουν δύο άνθρωποι, δικαιούται ο άνθρωπος με τον οποίο έχει ζήσει μαζί χρόνια να σου μιλήσει, να σου εκφράσει τα παράπονα του, να σου εκφράσει ίσως το γεγονός ότι σε επιθύμησε, να σου εκφράσει τα συναισθήματα του. Είναι σκληρό και άκαρο όταν τελειώνει μια σχέση οι δύο άνθρωποι να μην μιλάνε μεταξύ τους καθόλου και να εφαρμόζουν ένα στον άλλο την τιμωρία της σιωπή. Δεν λέω να είμαστε κολλητοί, κολλητοί και τα τσιμιτσικότσι με τον πρώην μας ή με την πρώην μας, αλλά ειδικά το πρώτο διάστημα μετά από ένα χωρισμό Χρειάζονται και οι δύο οι πλευρέ να μιλήσουν ο ένα με τον άλλον και λέω μπορεί να μην βρεθούν και από κοντά, μπορεί να μιλήσουν μέσω μηνυμάτων ή μέσω τηλεφώνου, αλλά να έχουν μια συνδιαλλαγή η οποία να του βοηθήσει και του δύο στο κλείσιμο. Ενώ τώρα εσύ φαίνεται ότι έχει βρεθεί μόνη σου, να μαζεύει τα σπασμένα, να πρέπει να απαντά και να δικαιολογήσει σε τρίτου οι οποίοι έρχονται τώρα εκ των υστέρων και σου λένε Α, έκανε το ένα, έκανε το άλλο κλπ. Και δεν έχει και με ποιον να μιλήσει. Με τίποτα δεν θα ήθελα να βρισκόμουν στη θέση σου και έχει όλη μου την αγάπη και τη συμπαράσταση. Ειλικρινά. Λοιπόν, με ζ... μου ζήτησε να κάνω αυτό το βίντεο για να δώσω ιδέε ή και σύμβουλε ίσω για το τι να προσέχουμε μέσα σε μια σχέση, ώστε να μην βρισκόμαστε προεκπλήξιο. Αγάπη, καταρχά θέλω να πω ότι οι άνθρωποι λειτουργούμε με όλο μας το μυαλό. Ο Φρόιτ. Είχε μιλήσει για το διαχωρισμό του μυαλού σε συνειδητό επίπεδο, υποσυνείδητο επίπεδο και ασυνείδητο επίπεδο. Το συνειδητό επίπεδο είναι όλα τα πράγματα τα οποία συνειδητοποιούμε ότι κάνουμε, συνειδητοποιούμε ότι νιώθουμε, συνειδητοποιούμε ότι σκεφτόμαστε και θυμόμαστε ότι έχουν συμβεί. Το υποσυνείδητο επίπεδο είναι εκεί, στο, είναι ο χώρος στον οποίο αποθούμε ή διώχνουμε αυτά που δεν θέλουμε να σκεφτόμαστε. Δηλαδή, είναι όλα, όλα όσα έχουμε δει και δεν θέλαμε να τα δούμε. Είναι όλα όσα φοβόμαστε, όσα μας στενοχωρούν, όσα μας πληγώνουν, όσα δεν αντέχουμε να διαχειριστούμε. Όταν μιλούμε για αποθυμένα συναισθήματα, όταν αποθούμε τα συναισθήματα μας πηγαίνουν σε αυτό το χώρο των υποσυνείδητων. Και μετά υπάρχει ο χώρος του ασυνειδήτου, που εκεί είναι ο χώρος στον οποίο εδράζονται όλα τα ζώδη μας ένστικτα. Γιατί τη... για σκοπούς αυτού του vlog δεν θα ασχοληθώ με το ασυνείδητο, θα πω μόνο έτσι Πιγραμματικά, ότι η δική μου σκέψη σε σχέση με το ασυνείδητο, η οποία φυσικά δεν είναι μόνο δική μου σκέψη, είναι σκέψη πολλών ψυχολόγων και αναλυτών του θέματο, ότι στο, ο χώρο του ασυνειδήτου προσπελάζεται από το μυαλό. Στην περίπτωση που κάποιο άνθρωπο ε, βιώνει ένα ψυχωτικό επεισόδιο ε, ή ένα ψυχωτικό επεισόδιο το οποίο έχει να κάνει με χρήση παραισθησιογόνων ουσιών ή ναρκωτικών ουσιών, drug induced psychosis, or drug induced psychotic episode, ή ψύχωση που έχει προέρθει από τη χρήση ναρκωτικών ουσιών, ή ψυχωτικό επεισόδιο που έχει προέρθει από τη χρήση να, ε, ναρκωτικών ουσιών. Ο χώρο του ασυνειδήτου είναι εκείνο ο χώρο ο οποίο ανοίγει ε, βλαβερά όταν ένα άνθρωπο κάνει ένα έγκλημα πάθου κλπ, κλπ. Είναι πολύ δύσκολο να φτάσουμε σε επαφή με το ασυνείδητο μα. Και οι άνθρωποι που είναι ισορροπημένοι ψυχικά και κάνουν δουλειά με τον εαυτό του και έχουν πνευματικότητα, κρατάνε τον εαυτό του μακριά από το ασυνείδητο. Όχι ότι είναι κάτι κακό αυτό καθ' αυτό το ασυνείδητό μα, αλλά χρειάζεται να σπάσουν πολλή κοινωνική, πολιτισμική και ηθική φραγμή για να ξεχυθούμε μες στο ασυνείδητο και να γίνουμε ζώα. Οι εγκληματίε, όταν εγκληματούν, και κάποιοι από αυτού και σε όλη τη διάρκεια τη ζωή του, γιατί υπάρχουν, είπαμε, τα εγκλήματα πάθου και τα εγκλήματα που γίνονται προμελετημένα έχουν μεγάλο διάστημα που λούζονται με στο ασυνείδητο τους. Λοιπόν, δεν θέλω να σας τρομάξω την ενέργεια του ασυνείδητο, απλώς θα εξηγήσω πώς βλέπω εγώ το συνειδητό, ασυνείδητο και υποσυνείδητο και ασυνείδητο. Λοιπόν, στο... το συνειδητό μας, το συνειδητό κομμάτι του μυαλού μας, δεν είναι πολύ μεγάλο. Δηλαδή επιλέγουμε χωρίς να το συνειδητοποιούμε, υποσυνείδητα, Πολλά πράγματα να μην ασχολούμαστε με αυτά. Επιλέγουμε πολλά πράγματα να μην ασχολούμαστε. Θυμάμαι δει ένα σχήμα που κάναμε σε ένα μάθημα στο Πανεπιστήμιο, που έδειχνε ε, το πώς επιδράει η ψυχοθεραπεία πάνω στην αυτογνωσία του ανθρώπου και έλεγε ότι όσο περισσότερη ψυχοθεραπεία κάνει ο άνθρωπος, τόσο περισσότερο μεγαλώνει το, υποσυ... το, το συνειδητό του επίπεδο και μικραίνει το υποσυνείδητο και το ασυνείδητο του. Δηλαδή, όση παραπάνω αυτογνωσία έχει ένα άνθρωπο, όσο περισσότερο εξελίσσεται, όσο περισσότερο ψυχα, ψυχοθεραπεύεται, τόσο πιο μεγάλο συνειδητό επίπεδο έχει. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι άνθρωποι, και, με, και εγώ συμπεριλαμβάνομαι σε αυτού του ανθρώπου, σε διάφορε φάσει τη ζωή μα επιλέγουμε να κλείνουμε τα μάτια. Επιλέγουμε να κλείνουμε τα μάτια γιατί ίσω νιώθουμε αποδυναμωμένοι γιατί ίσως είμαστε κουρασμένοι, ίσως έχουμε κουραστεί από χρόνια μοναξιάς ή ερωτική ερημιάς, όπως είχαμε αναφέρει και άλλες φορές αυτόν τον όρο, και στις σχέσεις μας μπορεί να μπούμε και να μην θέλουμε να βγούμε. Να υπάρχουν μπροστά μας τα σημάδια, ότι κάτι πάει χει, ότι για παράδειγμα ο άνθρωπος που είναι μαζί μας μπορεί να μην είναι μαζί μας επειδή μας αγαπά, αλλά να είναι μαζί μας για να βολεύεται, για να έχει στέγη, για να έχει τροφή, για παράδειγμα, ε, ή να είναι μαζί μας για να έχει κάποια προνόμια, να υποφεληθεί από την κοινωνική μας θέση, ή να υποφεληθεί από τις γνωριμίες της οικογένειας μας, π.χ. κάποιο ο οποίο ε, μπορεί να, να, είναι ιδιώτης και να έχει ανοίξει μια δική του δουλειά και μπορεί να επιδιώξει να φτιάξει σχέση με μια γυναίκα, της οποίας η οικογένεια έχει πολλές γνωριμίες, ούτως ώστε να του φέρουν πελατεία στη δουλειά του. Γιατί στι μέρε μα παρατηρείται το φαινόμενο των απαταιώνων σχέσεων και στα δύο φύλλα. Δηλαδή, υπάρχουν και γυναίκε που είναι απαταιώνε σχέσεων, οι οποίε φτιάχνουν σχέση με έναν άνδρα με σκοπό το κέρδο, υπάρχουν και άνδρε που κάνουν σχέση με μια γυναίκα με σκοπό το κέρδο. Και ίσω είναι εισάριθμε οι περιπτώσει. Ενώ παλιότερα ακούγαμε πάρα πολύ συχνά για περίπτωση μια κοπέλα φτωχιά ή άσημη ή δεν ξέρω εγώ που ένιωθε ασήμαντη, η οποία δημιουργούσε, η οποια έρωτα σε έναν άνδρα. Μπορεί να τον παντρευόταν κιόλα ή να ζούσε μαζί του προκειμένου να κερδίσει από τα χρήματά του, από τι γνωριμίες του, από την κοινωνική του καταξίωση κλπ. Κλ. Κλ. Αυτό το φαινόμενο στην εποχή μα παρατηρείται και από άνδρε εξίσου. Φυσικά, τώρα που, τώρα που το αναλογίζομαι, τέτοια φαινόμενα υπήρχαν και προηγουμένω. Για παράδειγμα, η γνωστή ταινία Gaslight, την οποία σα έχω πει και το θεατρικό σα έχω πει να δείτε, αναφέρεται σε έναν τέτοιο απαταιώνα σχέσεων, τον πρωταγωνιστή τη ταινία. Ε, υπήρχαν και στο παρελθόν σε, σε προηγούμενες εποχές, αλλά ήταν λίγοι αυτοί οι δανδίδες, αυτοί οι τύποι που πουλούσαν έρωτες για να κερδίσουν άλλα πράγματα. Και ε, μπορεί να ακούτε αυτό που λέω και να λέει, μα, μα τι είχε να κερδίσει από μένα αυτός ο άνδρας, για παράδειγμα. Μπορεί μια γυναίκα να είναι συνταξιούχο. μπορεί μια γυναίκα να, έχει, να είναι μισθοσυντήρητη, να έχει ένα χαμηλό μισθό. Να μην έχει πολλά χρήματα, να μην είναι πολύ γνωστή, να μην έχει κάτι ιδιαίτερο να δώσει σε έναν άλλον. Αλλά αυτός ο άνθρωπος μπορεί να χρειάζεται στέγη. Μπορεί να χρειάζεται φαγητό. Μπορεί να χρειάζεται ατροφαμεκελφυτική περίθαλψη. Βασικά πράγματα. Τα οποία να μην έχει τη λεβεντιά να, να δουλέψει για να τα κερδίσει από μόνο του και να θέλει να επιβαρυνθεί, να επιβαρύνει μια γυναίκα. Όπω λοιπόν, και οι γυναίκε που επιβαρύνουν έναν άνδρα. Δεν θέλω να δοθεί ένα σεξιστικό μήνυμα ότι μόνο άντρε κάνουν απαταιωνια σχέσεων. Κάνουν και γυναίκε απαταιωνια σχέσεων. Λοιπόν, όταν είμαστε με ένα απαταιώνα σχέσεων. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σου περίπτωση, αλλά αυτά που λε ότι έκανε πράγματα τα οποία δεν φανταζόσουν να πίσω από την πλάτη σου, σε απαταιώνα παραπέμπει. Πατεώνα σχέσεων. Έτσι, σε ξεγέλασε. Άλλο χαρακτήρα σου έδειχνε από τον πραγματικό του. Άλλη ζωή ζούσε ενώ ήταν μαζί σου και εσύ δεν πήρε είδηση. Όταν είμαστε με ένα απαταιώνα σχέσεων, είναι δύσκολο να καταλάβουμε ότι είναι απαταιώνα. Γιατί? Γιατί οι απαταιώνε σχέσεων φροντίζουν να τα κάνουν όλα σωστά. Για να γίνει κάποιο con artist, έτσι λέγεται στα αγγλικά, ο απαταιώνα σχέσεων ή και ο απαταιώνα άλλων απατών. Con artist λέγεται και αυτό που χτίζει ένα πυραμιδικό σχήμα, για παράδειγμα, και ξεγελάει ανθρώπου να του πάρει τα χρήματα. Για να γίνει κάποιο απαταιώνα σχέσεων, χρειάζεται ένα βασικό συστατικό, ένα, ένα, βασι, ένα, βασικό χαρακτηριστικό να έχει, να είναι η διαταραγμένη προσωπικότητα. Ε, να έχει τουλάχιστον τη διάγνωση τη αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητα. Δηλαδή, έστω και είναι αδιάγνωστο, άμα το διαγνώσει κάποιο, να βγάλει τα συμπτώματα τη αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητα. Που βασικό στοιχείο είναι πέρα από τη χειριστικότητα, το manipulation, τη χειριστικότητα, είναι και η έλλειψη ενσυναίσθηση. Δηλαδή δεν λυπάται αυτό ο άνθρωπο του άλλου, δεν στενοχωριέται για τον πόνο που προκαλεί, δεν νιώθει τύψει. Και επειδή δεν νιώθει τύψει και γενικά δεν νιώθει και ιδιαίτερα συναισθήματα, συνέστημα το οποίο Πού θα, θα το δει για να το κοπάρει, να το αντιγράψει το συνέστημα. Θα το δει σε ταινίε, θα το δει στη λογοτεχνία, θα το δει σε ζευγάρια που πραγματικά είναι αγαπητικοί μεταξύ του και θα μιμηθεί το συνέστημα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τους, ώστε η απάτη που θα στήσει να πιάσει τόπο. Γι' αυτό οι απαντεώνε σχέσεων είναι ευέλικτοι και δείχνουν μια πολύ καλή εικόνα. Too good to be true, που πολύ καλό για ένα αληθινό. Και γι' αυτό πολύ συχνά πέφτουμε στην παγίδα να πούμε «Αχ, επιτέλου, μετά από τόσα χρόνια ταλαιπωρίας, μετά που ήμουν τόσα χρόνια μόνη μου, μόνος μου, βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος που είναι όλα όσα θα ήθελα, που είναι ιδανικός, που είναι ιδανική, που τα κάνει όλα σωστά, που με σκέφτεται, που με αγαπάει, που με φροντίζει, που με κάνει που, 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 που και δεν βρίσκω κανένα λάθο πάνω του, άμα δεν βρίσκεις κανένα λάθο πάνω του, προβληματί σου, μην τυχόν γι' αυτό το οποίο ζεις, δεν είναι αλήθεια, αλλά είναι μια, ένα θέατρο. It's anacht. Ο ηθοποιό, προτού πάει να παίξει τον ρόλο του στο θέατρο, τον μαθαίνει και τον κάνει πρόβα πάρα πολλέ φορέ ώστε να τον πει άψογα. Οπότε κάποιο ο οποίο έχει σκοπό να επιτύχει να μα ξεγελάσει, θα το κάνει πάρα πολύ μεθοδευμένα. Οπότε ένα αρχικό στοιχείο και πολύ κρίσιμο, αλλά δεν το δει στην αρχή, μετά τελείωσε, είναι να πει too good to be true. Πολύ καλό για έναν αληθινό. Να προβληματιστεί πώ είναι δυνατόν, για παράδειγμα, αυτό ο άνθρωπο που δεν με ήξερε καθόλου. Που με έχει γνωρίσει εδώ και δύο-τρει μέρε. Πώ μπορεί να με αγαπάει εδώ και δύο-τρει εβδομάδε. Πώ μπορεί να θέλει να με παντρευτεί, πώ μπορεί να θέλει να μετακομίσει σπίτι μου, πώ μπορεί να, θε... να νιώθει. Πώ μπορεί να νιώθει τόσο τεράστια αγάπη για μένα αυτό ο άνθρωπο που δεν με ξέρει, που δεν με γνωρίζει. Δηλαδή, σαν να έχει και έτοιμο αυτό το συνέστημα, το οποίο το διοχετεύει σε μένα. Πρέπει να προβληματιζόμαστε πάρα πολύ από τις ξαφνικές ε, και ε, απρογραμμάτιστες και χωρίς τον κατάλληλο χρόνο επιδείξει επιδείξεις αγάπη, έρωτα και θαυμασμού. Το πιο πιθανό είναι ψευδής. Το πιο πιθανό. Και ψευδής να μην είναι, για να ερωτεύεται ο άλλος τόσο εύκολα, κάποιο θέμα θα έχει. Κάποια ανασφάλεια θα έχει. Κάποιο έρωτα αποθυμένο θα έχει που δεν μπορούσε να τον εκφράσει αλλού και τον έχει εκφράσει πάνω μας θέλει χρόνο ο έρωτας να αναπτυχθεί. Η ερωτική αγάπη θέλει χρόνο. Θέλει ένα ικανό χρονικό διάστημα για να σιγουρευτεί κάποιο ότι ναι, εγώ είμαι ερωτευμένο με αυτήν την γυναίκα. Ναι, εγώ είμαι ερωτευμένη με αυτόν τον άνδρα. Είμαι ερωτευμένο με αυτόν τον άνδρα. Είμαι ερωτευμένη με αυτήν την γυναίκα. Και θέλω πραγματικά να είμαι με αυτόν τον άνθρωπο επειδή τον γουστάρω και όχι επειδή έχω κάποιο όφελο, είτε συναισθηματικό, είτε κοινωνικό, είτε οικονομικό. Άρα, πολύ πρόορε αντιδράσει και εκφράσει αγάπη και θαυμασμού μα προβληματίζουν. Και εντό εγωγικών τέλεια συμπεριφορά επίση μα προβληματίζει. Μέσα στη σχέση, ε, όταν φτάσει και δεθεί και προχωρήσει η κατάσταση, είναι δύσκολο να τα δει τα σημάδια αυτά. Θα πω όμω ορισμένα πράγματα. Σε παρακαλώ πολύ, σε ένα φίλο που έχει κάνει την απορία, μην τα πάρει κατάκαρδα κατά ότι αυτά που λέω δεν τα έκανε, γιατί σου ξαναλέω ότι και εγώ στη θέση σου δεν θα τα έκανα. Εντάξει, άμα φτάσει κάποιο και σε, σε swipes your, of your feet, άμα φτάσει και σε, τρελάνει και σε μαγέψει, πλέον δεν βλέπει καθαρά. Όταν φτάσει και ερωτευτή, δεν βλέπει καθαρά. Οι άνθρωποι αυτοί ε, έχουν μια δικαιολογία για τα πάντα ήμουνα στον τάδε τόπο, έκανα το τάδε πράγμα, δηλαδή κάνουν πράγματα, ακόμη και αν τους ξεφύγει κάτι και φανεί ότι κάτι δεν σου το έχουν πει, δεν σου το έχουν κάνει, θα σπεύσουν να δικαιολογηθούν με πάρα πολλά λόγια ή, ή, θα ρίξουν την ενοχή πάνω σου και θα σου πούν «Μα δεν με εμπιστεύεσαι, μα δεν με αγαπάς, εγώ σε εμπιστεύομαι». Θα σου πούνε εγώ σε εμπιστεύομαι, εγώ σου έχω τυφλή εμπιστοσύνη, άσχετον αν εσύ είσαι άξια εμπιστοσύνη και αυτό δεν είναι άξιο εμπιστοσύνη. Θα, θα, σου κάνουν guilt tripping, θα σε κάνουν να νιώσει ενοχή που δεν εμπιστεύει σε αυτόν τον σπουδαίο άντρα ή αυτή τη σπουδαία γυναίκα. Και θα αποφύγουν τη συζήτηση επί τη ουσία. Γιατί ρε παιδί μου από τι 3 το απόγευμα μέχρι τι 8 το απόγευμα το βράδυ προσπαθούσα να σε προσεγγίσω. Το τηλέφωνο σου ήταν κλειστό, έβγαινε ο τηλεφωνητή, σου στείλα μηνύματα και σου ήταν χαμένο. Πού ήσουν εκείνε τι 5 ώρε. Θα σου πει, εγώ είχα πάει να δω τη μάνα μου και με πήρε ο ύπνος. Ε, και δεν με πιστεύεις. Είναι σοβαρό πρόβλημα αυτό αγάπη μου, πρέπει να το συζητήσουμε. Εγώ δεν μου νιώθω καλά να είμαι σε μια σχέση που δεν με πιστεύουν. Εγώ σου έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, τυφλή εμπιστοσύνη, γιατί δεν με πιστεύει. Οτιδήποτε είναι ανησυχητικό σε μια σχέση, είναι ανησυχητικό. Αν βρίσκεστε σε μια σχέση και δεν είστε σίγουροι ε, για το αν κρίνετε ορθά, αν δηλαδή κάνετε κάποια παράπονα κάποιες κάποιε παρατηρήσει και σα λέει το τέρι σα ότι είσαι παρανοϊκή ζηλιάρα ή σε υπερβολική ζηλιάρα ή σε το ένα ή σε το άλλο, είσαι ζηλιάρη ή σε μπορείτε να κρατήσετε ένα ημερολόγιο τη σχέση, στο οποίο να καταγράφετε γεγονότα συγκεκριμένα που συμβαίνουν μέσα στη σχέση. Π. Σήμερα, Κυριακή, 28 Ιουνίου, στις 11 το πρωί μου είπε αυτό ή δεν μου είπε αυτό, ή την τάδε ώρα τον έψαχνα και δεν τον έβρισκα, ή την έψαχνα και δεν την έβρισκα, ή μου είχε πει πως θα πάει στο τάδε μέρος και δεν είχε πάει στο τάδε μέρος. Κρατήστε ένα ημερολόγιο των γεγονότων που σας αναστατώνω, γιατί με το καθημερινό gaslighting, το gaslighting είναι ένα εργαλείο του ψυχολογικού πολέμου που προσπαθεί το τέρι μας να μας βγάλει τρελούς και να μας κάνει να πιστέψουμε την τρελή, χαλάκι μνήμη. Οπότε άμα τα έχουμε καταγραμμένα θα μπορούμε να τα επισκεφτούμε μετά και να μπορούμε να τα ξαναδούμε με πιο καθαρό μυαλό. Παρανοϊκή ζήλια είναι να φαντάζεσαι ότι έχει συμβεί κάτι το οποίο δεν συμβαίνει. Παρανοϊκή ζήλια προφανώς ίσως ήταν και η αιτία του τσιγερού εγκλήματος που έγινε στην Καλυθέα. Δεν θεωρώ ότι μία γυναίκα ή ένας άντρας ο οποίος βρίσκεται σε μέσα σε μία σχέση που έχει τον gut instinct του, του φωνάζει ότι κάτι πάει χ με αυτή τη σχέση, ότι θα, θα, έπρεπε να το αγνοήσει. Τώρα το πώς θα διαχειριστεί τη γνώση ότι το τέρι του μπορεί να μην το γουστάρει, να μην τη γουστάρει, ότι μπορεί να τον τι να πατά, ότι μπορεί να είναι για το συμφέρον σε εκείνη τη σχέση, ή μπορεί να μην έχει τόση πολύ επιθυμία για να προχωρήσει η σχέση ή οτιδήποτε άλλο όπως έχει ο ίδιος, το πώς θα το διαχειριστεί εκεί πέρα και έχει να κάνει με την ψυχική του υγεία. Ένα ψυχικά υγιή άνθρωπο, όταν συνειδητοποιήσει ότι ο τέρι του τον απατάει, ότι ο τέρι του δεν το θέλει, ότι ο τέρι του δεν το βλέπει σοβαρά, θα αποχωρήσει. Αλλά πολύ συχνά η φυσιολογική ζήλεια, γιατί είναι φυσιολογικό να ζηλεύει, όταν ο άνδρα σου, για παράδειγμα, άμα πάτε σε μια κοινωνική εκδήλωση, φλερτάρει άλλε γυναίκε μπροστά σου. Ή η γυναίκα σου, όταν πάτε σε ένα πάρτι, δεν σου δίνει καθόλου σημασία και χαζογελά με τον έναν και με τον άλλον. Και συλλειτουργεί σαν να μην είσαστε μαζί. Είναι φυσιολογικό να ζηλεύει όταν βλέπει ότι μέσα στο πρόγραμμα του συντρόφου σου δεν υπάρχει καθόλου χρόνο για σένα και ότι συνέχεια προφασίζεται δουλειέ, προφασίζεται υποχρεώσει, προφασίζεται άλλα πράγματα προκειμένου να σε αποφεύγει. Είναι φυσιολογικό να ζηλεύει όταν το διαισθάνεσαι και το νιώθει ότι δεν σε αγαπάει αρκετά. Δεν είναι υγιέ πράγμα να αγαπάμε εμεί τον τέρι μα περισσότερο από όσο μα αγαπάει εκείνο. Στη, σε μια υγιή σχέση η αγάπη είναι σε παρόμοια επίπεδα. Και δεν κρατιέται μια σχέση και δεν νοείται μια σχέση που να αγαπάει μόνο ένα. Οπότε, όταν το ένστικτο μα, τον κάτι ένστικτο μα, ενημερώνει ότι κάτι πάει να το ακούσουμε. Και αν το τέρι μα δεν θέλει να το συζητήσει, τα καταγράφουμε κάτω αυτά τα πράγματα. Και αν θέλουμε να συζητήσουμε πάνω στα καταγεγραμμένα με το τέρι μα και το τέρι μα δεν θέλει, πάμε σε ένα ψυχολόγο να τα συζητήσουμε. Πολλέ φορέ μου έχει τύχει στο παρελθόν, όταν έβλεπα κόσμο στο γραφείο, να έρθουν να με δουν και άντρε και γυναίκε οι οποίοι είχαν θέματα με το τέρι του. Είχαν ζήλια που το τέρι του του έβγαζε τρελού ή τρελέ για το γιατί είναι ότι του ζηλεύει παρανοϊκά κλπ. Και, και, και έχω να σα πω ότι στο 90% των περιπτώσεων είχαν δίκιο ότι το τέρι του δεν του ήθελε, ότι το τέρι του του απαντούσε, ότι το τέρι του είχε άλλη σχέση ή άλλε σχέσει ή άλλα συμφέροντα. Όχι 100% των περιπτώσεων, 90% των περιπτώσεων. Και μιλάμε για πολύ ψηλό, ποσοστό. Πόσε φορέ δεν έτυχε να έρθει μαζί ένα ζευγάρι και να πει ο ένα για τον άλλο, ξέρει, σου τον έφερα ή σου την έφερα γιατί είναι παθολογικά ζηλιάρη. Γιατί είναι παθολογικά ζηλιάρα. Και στην πορεία τη δουλειά που κάναμε το ζευγάρι να, να φανερωθεί ότι μια χαρά λογική ζηλιάρα ήταν η γυναίκα, λογικό ζηλιάρη ήταν ο άντρα, γιατί όντω τον κατακεράτωνε ο άλλο ή άλλη και τον έβγαζε και τρελό και τον έφερνε και στο ψυχολόγο για να το σάσει ο ψυχολόγος που ήταν τρελό. Εντάξει. Λοιπόν, ανακεφαλαιώνοντα, θέλω να σου πω με πάρα πολύ αγάπη, δώσε χρόνο στον εαυτό σου να επουλωθούν οι πληγέ σου. Κάνε σε παρακαλώ ψυχοθεραπεία. Είναι η καταλληλότερη περίοδο μετά από ένα χωρισμό να κάνει ψυχοθεραπεία. Θέλω αγαπημένη μου να αποφεύγει να συνομιλεί με του καλοθελητέ που θέλουν να σου πούν τα πράγματα που έχει κάνει πίσω από την πλάτη σου ο πρώην. Ο πρώην έφυγε, τέλειωσε, κάνε ψυχοθεραπεία, το ξεπεράσεις και πες τους αν με αγαπάτε και αν με χτιμάτε, δεν θέλω να μου λέτε πράγματα τα οποία δεν έχει νόημα να τα μάθω εκ των υστέρων. Τι νόημα έχει τώρα να μάθεις, με ποιαν πήγε και με ποιον πήγε και τι έκανε και τι έφτιασε και τι έρανε, τι σημασία έχει αυτό το πράγμα τώρα. Αυτά που χρειάζεται να ξέρεις, τα ξέρεις. Σε χώρισε και εξαφανιστήκε. Και ήσουν αθήμα σε αυτή τη σχέση. Αυτά πια σε αυτές τις τρεις βασικές γνώσεις πήγαινε σε ένα ψυχολόγο να κάνει ψυχοθεραπεία και θα κερδίσει τον εαυτό σου πίσω και θα είσαι καλύτερα από πριν να γνωρίσει αυτόν τον άνθρωπο. Δεν έχει νόημα να αναμασούμε και να μυρικάζουμε τα του χωρισμού, να αναμασούμε και να μυρικάζουμε το τι λάθο είχε κάνει ο πρώην ή η πρώην. Εγώ προσωπικά που βρίσκομαι τώρα σε μια φάση που είμαι σχεδόν δύο μήνε μετά από χωρισμό. Δεν συζητώ καθόλου με τους δικούς μου ανθρώπους τα του γάμου μου του δεύτερου. Τίποτα, ούτε του πρώτου φυσικά. Δεν συζητώ. Ούτε έρχονται να μου πούν φυσικά, ούτε θέλω να συζητώ. Γιατί έχει τελειώσει αυτό ο γάμος και τώρα βρίσκουμε στη φάση αντιμετώπιση του χωρισμού και ανασύσταση τη ζωή μου. Δεν έχει κανένα νόημα να πάω να του ρωτήσω ή να έρθουν αυτοί να μου πούν. Ε, Ξέρει την τάδε φάση που σα είχαμε ήδη στο τάδε βίντεο, στο τάδε θέμα, φάνηκε ότι κάτι υπάρχει. Όχι. Όχι. Δεν έχει νόημα να μοιρικάζουμε τις λεπτομέρειες του γάμου ή τα αίτια ενός χωρισμού, κανένα. Σημασία έχει και νόημα έχει να συνειδητοποιήσουμε ότι τελείωσε αυτή η σχέση, να πενθήσουμε για το τέλος αυτής της σχέσης. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μαθαίνουμε συνεχώς πληροφορίες, να επιδιώκουμε να μαθαίνουμε ή να αφήνουμε να μας λένε οι άλλοι πληροφορίες που μπορεί να μας κάνουν να νιώσουμε βλάκες, ηλίθιοι, πόσο βλάκα ήμουν για παράδειγμα και δεν είχα δει αυτό το πράγμα ή πόσο ηλίθια ήμουν και δεν είχα προσέξει εκείνο και το ένα και το άλλο. Από να παίξω του χορού, λέμε στην Κύπρο, ξέρει πολλά τραγούδια. Όποιο είναι έξω από το χώρο, ξέρει πολλά τραγούδια, πολλού χορού. Είναι πολύ εύκολο να στέγεσαι απ' έξω και να κάνει τον κριτή και να πει Αχ, αυτή δεν το είχε δει αυτό το πράγμα. Αχ, 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 ήταν τυφλωμένη από έρωτα και δεν είναι. Ναι, είμαστε τυφλωμένε. Ναι, είμαστε άνθρωποι. Ναι, η ζωή συμβαίνει. Life happens. Shit happens. Μα έτυχε ένα χωρισμό. Θα τον αντιμετωπίσουμε. Δεν είναι ανάγκη να το ξεφτελίσουμε και να ξεφτελίσουμε την ίδια μας την αυτοεκτίμηση. Με πολύ αγάπη σε όλους. Καλημέρα.